και μια είσοδο στο Απιθύτα. Ναι. Δεν ξεχνάμε, γιατί πήγαν και στο Απιθύτα. Βγήκαν όμως και από εκεί, νομίζω. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, βγήκαν και από εκεί. Μην τα πάρουμε όλα μαζί. Ένα-ένα. Θα πρέπει. Ασφάλεια στην Ελλάδα. Πόλεμος. Αυτό είναι η κατηγορία αντιπολίτευση, κύριε Γιώργο. Ναι, ξέρω γιατί είμαστε κατηγορία αντιπολίτευση, προφανώς. Άκουγα και την προηγούμενη σας συζήτηση, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με χαρά θα συνέχιζα και αυτή, δηλαδή, εκτός από τη δική μου ατζέντα. Ξέρετε, θα πρέπει κάποτε να είμαστε ειλικρινείς. Προσωπικώς το φροντίζω. Προβλήματα παραβατικότητας, προβλήματα εγκληματικότητας, προβλήματα μικροπαραβατικότητας. Προφανώς και υπάρχουν. Το ερώτημα εδώ δεν είναι αν υπάρχουν τα προβλήματα και αν υπήρχαν, διότι αν μπούμε και στο παρελθόν, προφανώς δεν θα βρούμε και τις καλύτερες μέρες. Mm-hmm. Και αντιθέτως, και με στοιχεία μπορεί να αποδείξει κανείς ότι τα προβλήματα αυτά σε παρελθόντα χρόνια ήταν και μάλιστα κατά περιόδους πολύ πιο αυξημένα από ό,τι βλέπουμε και σήμερα. Mm-hmm. Άρα το ζήτημα είναι από πού το ξεκινάει κανένας και πού θέλει να φτάσει. Εδώ που είμαστε σήμερα, το ζήτημα και αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι αν γίνονται αυτά που πρέπει να συμβούν για να αντιμετωπιστούν ή και για να προληφθούν, που αυτό είναι η επιθυμητή κατάσταση, να μην μας συμβούν δηλαδή. Αυτό, ξέρετε, είναι μια διαρκής άσκηση και μια διαρκής άσκηση πολύπλοκη. Και επίσης, αυτό το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή είναι αν η ασφάλεια και όταν προκύπτουν θέματα ασφάλειας, αν αυτά είναι για να τα συζητάμε στο αστυνομικό μας δελτίο ή αν είναι ζητήματα που αφορούν συνολικότερα το τι σημαίνει ασφάλεια. Βεβαίως δεν κάνει ασκήσεις επί χάρτου, αλλά επιχειρεί με τα όργανα, ας πούμε, και τα μέσα τα οποία. Η αστυνομία έχει πολύ μεγάλο ρόλο στο ζήτημα της ασφάλειας, λοιπόν, προφανώς. Και η αστυνομία έχει κυρίως προληπτικές δράσεις, αλλά έχει και κατασταλτικό ρόλο. Κυρία Υπουργέ, σύντομα, αλλά και αναλυτικά, αλλά και σύντομα. Όσο μπορούμε, θα τα πούμε, αλλά ξέρετε, και χωρίς ολοκληρωμένη σκέψη δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Ένα-ένα τα περιστατικά. Και για να μην κατηγορηθούμε ότι αφήνουμε κάτι απ' έξω, αλλά και γιατί δεν είναι όλα ίδια. Όλοι είμαστε συνηθισμένοι. Αντιλαμβάνεστε αυτό που λένε και καταγγέλνουν και από την αστυνομία ότι έχουν γίνει στόχος. Δηλαδή είναι επαναλαμβανόμενα τα περιστατικά που επιτίθενται, κουκουλοφόροι, αντιπαραθέσεις κουκουλοφόρων, μπαχαλάκιδων, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των αστυνομικών και των πολιτών και της εξορισμού. Η θέση του αστυνομικού και ο ρόλος του αστυνομικού ενέχει κινδύνους. Γι' αυτό και υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν οδηγίες και πρωτόκολλα και εκπαιδεύσεις στο τι σημαίνει αυτοπροστασία του αστυνομικού, πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Διότι είναι ένα επάγγελμα που βεβαίως με επικινδυνότητα ασκείται και όλοι δεν θέλουμε να συμβαίνουν περιστατικά που απειλείται ο αστυνομικός και η ζωή του, όπως και κάθε πολίτη φυσικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να πει ότι με ένα νόμο, με μια δήλωση, ότι αυτό μπορεί να το τελειώσει. Οι αστυνομικοί οφείλουν να τηρούν τα πρωτόκολλα τα οποία έχουν υποδειχθεί, για τα οποία έχουν εκπαιδευτεί και στην ατομική τους προστασία, αλλά και στην συλλογική τους προστασία. Αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο βεβαίως η κάθε πολιτική ηγεσία, η κάθε κυβέρνηση, το κάθε Υπουργείο οφείλει να προωθεί και να συνεισφέρει σε μέτρα που θα βελτιώσουν τον τρόπο που εργάζεται ο αστυνομικός. Γιατί διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται συνεχώς, κύριε Γεωβασίλη, το ξέρετε. Κοιτάξτε, οι συνδικαλιστές θα διαμαρτύρονται επί δικαίων και αδίκων. Αλλά κοιτάξτε. Δεν μιλάμε μόνο για συνδικαλιστές. Η αστυνομία έχει υποστεί, όπως κάθε φορέα του κράτους, τα τελευταία 10 χρόνια πολλά πλήγματα. Και στην υποστελέχωση. Και υποστελέχωση υπάρχει. Και ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή υπήρξαν. Χθες ακούσαμε και το απίστευτο ότι δεν υπάρχει καθαριότητα, λέει, για 2 μήνες ο κ. Μητσοτάκης έξω από το υπήρχε ένα θέμα που δεν έχει
να μην χάσω το χρόνο να σας το αναλύσω, αλλά σε τίτλο θα σας το πω. Υπήρξε ένα θέμα, επειδή έγινε διαγωνισμός στο ΑΣΕΠ για προσλήψη στην καθαριότητα, υπήρξε ένα θέμα, άλλαξε μία διαδικασία εντωμεταξύ. Είχαμε δύο μήνες καθυστέρηση στο ζήτημα των προσλήψεων από πλευρά του διαγωνισμού. Είναι για όλα τα τμήματα, είναι οριζόντιο. Είναι οριζόντιο, ναι. Άρα, για αυτό είναι οριζόντιο. Πότε θα μπουν, ας πούμε, σκούπες, για να το πω απλά. Έχουν στις επόμενες μέρες ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού σταδιακά, διότι δεν είναι όλα μαζί και για όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, έχει δοθεί και δυνατότητα με πρόχειρους διαγωνισμούς και σε πολλά αστυνομικά τμήματα ήδη με ιδιωτικές εταιρείες να συνάψουν συμβάσεις και να καλύψουν αυτό το κενό. Άλλο έγινε πιο γρήγορα. Είναι σημαντικό θέμα. Είναι πιο μικρό από την ασφάλεια. Είναι σημαντικό. Προφανώς. Και σας εξηγώ τι συνέβη. Και ότι ήταν μια καθυστέρηση η οποία δημιουργήθηκε για λόγους οι οποίοι ήταν τυπικού χαρακτήρα. Πάμε στο κεντρικό. Το οποίο φυσικά και μας απασχόλησε ως θέμα. Δεν το συζητώ. Στα άλλα θέματα. Κοιτάξτε. Εδώ έχει σημασία, συμβαίνουν συχνά περιστατικά και μεγάλης εγκληματικότητας και μικρής εγκληματικότητας. Η ελληνική αστυνομία από πλευράς της, με επιχειρησιακά σχέδια τα οποία μεθοδεύει αλλά και υλοποιεί, αντιμετωπίζει αναλογικά τα διάφορα περιστατικά και καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες στο κομμάτι αυτό. Και στο κομμάτι της μεγάλης παραβατικότητας αλλά και της μικροπαραβατικότητας. Τα στοιχεία που έχουμε με την αντιμετώπιση για το κέντρο της Αθήνας, ένα παράδειγμα, είναι σημαντικά, έχει βελτιωθεί ήδη η κατάσταση, μπορεί να το διαπιστώσετε και μόνοι σας εάν περιηγηθείτε στο κέντρο. Έχω μια ερώτηση να σας κάνω. Από ένα τηλεθεατή, δύο τηλεθεατρίες. Μένουν στο Κολονό, στη πλατεία Σωτήρη Πετρούλα. Λένε ότι όταν καλούν τους αστυνομικούς να πάνε εκεί, φοβούνται ακόμη και οι αστυνομικοί να πάνε. Γιατί γίνεται διακίνηση, ξέρετε, υπάρχουν συμμορίες οι οποίες κάνουν και διακίνηση κλεμμένων από ό,τι μας γράφουν, κινητών, χρυσαφικών, οτιδήποτε. Το σχέδιο περσέας της ανοιχτής αστυνόμευσης, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και μερικούς μήνες, αν θυμάμαι καλά, από τα μέσα Οκτωβρίου, και γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε σημαντική βελτίωση στην εικόνα και στην περιοχή του Πολυτεχνείου και στην περιοχή και στο Μοναστηράκι, στη Νομική, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά και η μεγάλη επιχείρηση η οποία έγινε τις τελευταίες μέρες. Η χθεσινή εννοείται αυτή, η 200, ναι, είχαμε 230 συλλήψεις χθες. Είχαμε συλλήψεις πολλές, αλλά δεν είναι μόνο ο αριθμός των συλλήψεων, είναι ότι αυτό είναι ένα κύκλωμα που έβγαλε από την πιάτσα περίπου 300 άτομα. 300 άτομα οι οποίοι, βεβαίως είχε ηγετική ομάδα, αλλά το κέντρο δηλαδή. Βεβαίως, 300 άτομα τα οποία λίστευαν, έκλεβαν, διακινούσαν και μικροποσότητες ναρκωτικών και τα λοιπά, διότι η παραβατικότητα έχει πλοκάμια με πολλούς τρόπους, δεν κινείται μόνο ληστεία. Έτσι. Αυτά όμως, ξέρετε, δεν γίνονται. Μπήκε η αστυνομία σήμερα στο κέντρο, ό,τι βρήκε μπροστά της το πήρε, το μάζεψε και αντιμετώπισε το πρόβλημα, γίνεται με οργανωμένο σχέδιο, δηλαδή αυτή η δικογραφία που πήγε στον εισαγγελέα, πήγε ξέροντας ένας από αυτούς που συνελήφθησαν, τι δουλειά έκανε και τι σχέση είχε μέσα στην ομάδα. Το οποίο η ελληνική αστυνομία, το σχέδιο και η παρακολούθηση σχετική έγινε για πάρα πολλούς μήνες για να φτάσει στο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν αποφάσισε πρώτον ότι τα Εξάρχεια είναι άβατο, διότι είναι μια επιχείρηση που αποδεικνύει ότι δεν είναι άβατο. Και βεβαίως δεν είναι και η μόνη η οποία έγινε, γιατί έχουν γίνει και άλλες τρεις μεγάλες επιχειρήσεις επί υπουργείας κυρίου Τόσκα, αντίστοιχες, με πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Απλά θέλω να διακόπτω, γιατί να ολοκληρώνετε τη σκέψη σας. Απ' την άλλη, νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι σαφώς και ότι η αστυνομία έχει επιτυχίες και όπως μας το αναλύεται, το καταλαβαίνουμε και να τις λέμε. Αλλά το άλλο θέμα είναι αν η αστυνομία μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της όταν δέχεται επιθέσεις. Αυτό σας απήντησα. Ότι αυτό θέλουν οι αστυνομικοί. Σας είπα ότι η αστυνομία χρειάζεται εφόδια
τα σχέδια και τις οδηγίες τις έχει για να προστατεύσει τι λέτε, τον δηλαδή, εαυτό του. Σε ένα τμήμα. Γιατί κάποιοι λένε ότι κλειδώνουν λέει, και την πόρτα για να προστατευτούν. Αν η αστυνομία κλειδώνει την πόρτα. Καλά, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε και εμείς την αστυνομία όμως. Η αστυνομία. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε εμείς την αστυνομία. Γιατί να το κάνουμε εμείς. Εμείς απλώς μεταφέρουμε αυτό που λέει. Σας πω κάτι. Είναι παράδοξο αυτό που ακούγεται. Τις προηγούμενες μέρες και βγήκε αυτό στη δημοσιότητα. Υπάρχει έγγραφο από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας προς τα αστυνομικά τμήματα, μεταξύ των οποίων και της Ακροπόλεως, ότι οι επόμενες μέρες έχουν μια επικινδυνότητα. Και προφυλαχτείτε. Mm-hmm. Έτσι. Είχατε αυτό πληροφόρηση δηλαδή. Προφανώς. Προφανώς. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι και αυτό το ζήτημα είναι υπό τον έλεγχο. Ακούμε τους συνδικαλιστές. Τώρα, το τι συνέβη ακριβώς εκεί, δεν... αυτό μένει να το δούμε τις επόμενες μέρες, όταν κάποιοι με μάσκες και τώρα είναι και το καρναβάλι, έτσι, πέρασαν απ' έξω και πέταξαν στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι αυτή η περίπτωση όμως, κυρία Γεροβασίλη. Όχι, σας μίλησα για το Ακροπόλεως. Στη Θεσσαλονίκη επίσης είχαμε πάρα πολύ μεγάλες εξαρθρώσεις εγκληματικών ομάδων που επιχειρούσαν και με μολότοφ και ληστείες και κλοπές και ναρκωτικά όλα μαζί. Μα μπαίνουν, βγαίνανε και είχαν όσο χειρό το πανεπιστήμιο. Προσέξτε, κυρία Γεροβασίλη, έτσι λένε. Έτσι λένε οι αστυνομικοί. Έχω δεχθεί την ευχαριστήρια επιστολή του κύριου Μπίτικα, του Πριτάνεως του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πριν λίγες μέρες, για τα αποτελέσματα τα οποία επέφερε η ελληνική αστυνομία στο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η επιστολή δεν είναι. Τους τελευταίους μήνες. Τους τελευταίους, όπως ξέρετε, ο κύριος Μπίτικας προφανώς δεν το έκανε για κάποιο λόγο. Για να πρημοδοτήσει μια επικοινωνιακή εικόνα, αλλά ουσιαστικά. Συγγνώμη, Κώστα. Λοιπόν, αν αυτό σημαίνει ότι έπαψαν να συμβαίνουν αυτά, όχι. Αν θα πάψουν, όχι. Σημασία έχει. Αν αυτά μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και πιστέψτε με... Έχετε τη διάθεση να το αντιμετωπίσετε. Ο κύριος Κουμουτσάκος είπε χθες ότι η ανοχή στη βία λέει επιρρύπτει η κυβέρνηση. Ναι, γιατί είμαστε μαζί με του... Ναι, και πολύ φοβάμαι λέει ότι είναι στρατηγική επιλογή. Ναι, και δεν είπαν ότι βγήκα και εγώ να κάνω να πετάξω μολότοφ. Αυτό δεν το είπαν ακόμη, αλλά σιγά θα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το παραμύθι και αυτές οι ανοησίες. Διότι ακούω φοβερές ανοησίες τις τελευταίες μέρες. Νομίζω η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ψυχραιμία της. Η ανοησία, ας πούμε, που τη συζητούσατε εδώ προηγουμένως, εσείς δεν συζητούσατε, εννοείται, δεν εννοώ αυτό, ότι η επιτυχής έξοδος της Ελλάδας στις αγορές οφείλεται στο ότι πιθανόν να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, άλλοι έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια. Άλλοι προσπαθούν για την ασφάλεια. Και άλλοι καρπώνονται την επιτυχία. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Δηλαδή, μεγαλύτερη ανοησία δεν έχει ξανακουστεί. Λοιπόν, για να έχουμε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Καλά κάνετε και βάζετε και άλλα θέματα, λοιπόν, γιατί θέλουμε και εμείς μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα να έρθουμε και στην... Αυτό το δόγμα της προστάτως θα υπηρετήσει η Νέα Δημοκρατία το δικό της δόγμα περί νόμου και τάξης, και επειδή σε αυτό ποτέ δεν θα είμαστε στην ίδια πλευρά, ποτέ δεν θα συμφωνήσουμε στη λογική το τι σημαίνει ασφάλεια, δεν θα είναι ιδεολογική μας διαφορά. Προσπαθεί να πει ότι υπάρχει ανοχή. Δεν υπάρχει καμία ανοχή. Η ελληνική αστυνομία και όποιος έχει να καταγγείλει, να βγει να καταγγείλει ποιος αστυνομικός διετάχθη από ποιον, να μην κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, ωραία. Και γι' αυτό είναι και σε εξέλιξη και ΕΔΕ οι αστυνομικούς που έκαναν τέτοιες δηλώσεις, χωρίς αυτό να πατάει στην πραγματικότητα. Ή, εάν πατάει στην πραγματικότητα, να βγουν και να πούν ποιος το έκανε. Λοιπόν, η πολιτική ηγεσία προσπαθεί να διευκολύνει το έργο της φυσικής ηγεσίας και της ελληνικής αστυνομίας. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Δεν φεύγετε, καθίστε εδώ γιατί έχουμε και άλλα θέματα που αφορούν στην πολιτική επικαιρότητα και τις γέφυρες και την οικονομία. Έχουμε όμως και άλλα θέματα για την ασφάλεια των πολιτών. Δεν έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν έχουμε βάλει ακόμα ερωτήματα. Ξεκινήσουμε λίγο.
Practiker είναι εκεί που βρίσκεις τις πιο απίστευτες ευκαιρίες. Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό Einhell μόνο 119. Ηλεκτρική σκούπα Ronson μόνο 49,99. Practiker, το κλειδί για το σπίτι σου. 1-1821. Τόσο φτηνά όσο κανένα. Μετά την εμφάνισή τους στο Βιενέζικο Μουζίκ Φεράιν, η Ορχήστρα Κονσέρτ Φεράιν της Βιέννης και ο μαέστρος Μίλτος Λογιάδης στις 16 Μαρτίου στο Μέγαρο ερμηνεύουν έργα δύο μεγάλων Βιενέζων κλασικών. Τη δραματική 39η Συμφωνία του Χάιντν και την αγαπημένη Συμφωνία Αριθμό 40 του Μότσαρτ. Σολίστ στο ρομαντικό δεύτερο κοντσέρτο του Σοπέν και στο έργο του Μπρίτεν Ο Νεαρός Απόλλων, ο σπουδαίος γερμανοκορεάτης πιανίστας Κρίστοφερ Πάρκ. Δείτε απόψε στις 10 το βράδυ στην επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο. Σε προεκλογικούς ρυθμούς το πολιτικό σκηνικό. Οι γέφυρες, οι αρνήσεις, οι διεργασίες, οι σχεδιασμοί και οι δημοσκοπήσεις, οι ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις και η πολιτική αντιπαράθεση. Καλεσμένοι Κώστας Ζαχαριάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Παύλος Χριστίδης, Θοδωρής Χιόνης και Κατερίνα Μπακογιάννη. Απόψε στις 10 το βράδυ στην επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο στην ΕΡΤΕΜ.